Παρακαλώ. Δείτε, Τατιάνα, σήμερα απομόνωσα κάποια μικρά στοιχεία για να καταλάβετε, όσοι δεν γνωρίζετε, τέλος πάντων, δικονομία. Γιατί φτάσαμε σε αυτή την πρόταση. Για άλλο αδίκημα, όχι για το βιασμό. Απλά εάν ήταν, εάν το δικαστήριο δεχθεί το βιασμό, αυτή είναι η ιδιοποιώς διαφορά, αν δεχθεί το βιασμό της ανήλικης, τότε πάμε στην ποινή της ισόβιας καθήρξεως, γιατί αυτή προβλέπεται από τον νομοθέτη σε περίπτωση βιασμού ανηλίκου. Μάλιστα. Λοιπόν, να πω δύο κουβέντες, να βοηθήσω. Ναι, πείτε να μας βοηθήσετε, κυρία Παντάζη. Κυρία Στεφανίδου, είναι σημαντικό και το ξαναλέω για να το κατανοήσει η κοινωνία. Παραδείγματος χάρη, η εντολή μου, το αδίκημα για το οποίο παραπέμπονται, είναι γενετήσεις πράξεις με ανήλικη έναντι αμοιβής. Ναι. Δηλαδή, όχι με την άσκηση βίας. Υπάρχει λοιπόν μια διαλεκτική δημόσια περί παιδοβιαστών. Αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική νομική διάσταση της υπόθεσης. Όπως και χθες, έτσι και σήμερα, θα μεταδώσουμε κάποια στοιχεία σε μορφή bullets. Τι εννοώ, σε τίτλους. Δεν θα ακολουθήσει η περιγραφή αυτών των στοιχείων, λεπτομέρειες, τι περιλαμβάνουν, βίντεο, ηχητικές συνομιλίες, ηλεκτρονικά πιστήρια κλπ. Αλλά θα σας πούμε 5 πράγματα σε τίτλους που, επαναλαμβάνω, οδήγησαν σε αυτή την εισαγγελική πρόταση, Γιώτη. Καταρχάς να πούμε, Τατιάνα, ότι έχουν εισφερθεί στην διαδικασία μέχρι σήμερα περίπου 12.500 ηλεκτρονικά. Αυτό είναι το AR, μπορείτε να το ετοιμάσετε. Ωραία, πάμε να το ετοιμάσουμε, να το ξεκινήσουμε για να τα πούμε με τη Γιώτα παρέα. Λοιπόν, έλα Γιώτα μου. Όπως λέγαμε λοιπόν, έχουν εισφερθεί μέχρι σήμερα στην όλη διαδικασία περίπου 12.500 ηλεκτρονικά πιστήρια. Πόσες δικασίμους? 37, νομίζω 37 πλέον έχουν συμπληρωθεί. Για να καταλάβετε, 37 φορές συνεδρίασε το δικαστήριο για αυτή την υπόθεση. Και αναγνώστηκαν και προβλήθηκαν, και γιατί όπως σας έλεγα χθες, υπήρχε ένας μεγάλος προτζέκτορας και έγινε και προβολή. Έγινε προβολή βίντεο, μάθαμε, προβολή ηχητικών ντοκουμέντων, μάθαμε, προβολή στοιχείων, τα οποία είχαν τη δική του σημασία σε αυτή τη δίκη. 12.500 λοιπόν ηλεκτρονικά πιστήρια, τα οποία εμείς δεν γνωρίζουμε, ούτε αυτοί που κρίνουν οι τρίτοι. Πάμε. Μόνο οι παράγοντες της δίκης γνωρίζουν, Τατιάνα. Εμείς γνωρίζουμε σε τι γενικά αφορούσαν, έτσι, τι ήταν αυτά τα πιστήρια, αλλά όχι το περιεχόμενό τους. Και το διευκρινίζουμε. Λοιπόν, πρόκειται για σοκαριστικά βίντεο από τα social media και από την περιβόητη αυτή ιστοσελίδα γνωριμιών, που αναφέραμε και στο παρελθόν, το Blind Chat.